Αρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέστηκε σήμερα Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου με αφορμή την εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Πανμεγίστων Ταξιαρχών Σερών. Στη Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερών και Νιγρήτης Θεολόγος, πλαισιωμένος από τους εφημερίους του ναού. Με τη σημερινή εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου, η Εκκλησία μας κλείνει τον εορταστικό κύκλο της περίοδου των Χριστουγέννων. Έχουν περάσει 40 ημέρες από την εορτή των Χριστουγέννων, όπου ο Υιός του Θεού γεννιέται εκ της Παρθένου Μαρίας ασπόρος. Σαρκώνεται, λαμβάνει και την ανθρώπινη φύση. Η εορτή της Υπαπαντής είναι δεσποτική, θεομητορική και θεωρείται για την Εκκλησία μας η μέρα αφιερωμένη στις μητέρες, οι οποίες πρέπει να έχουν ως πρότυπο και μεσήτρια την Παναγία. Τον Θείο Λόγο κήρυξε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεολόγος, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της εορτής της Υπαπαντής του Κυρίου. Χρόνια πολλά λοιπόν στις μάνες όλου του κόσμου, στις μάνες τις πονεμένες, στις μάνες της προσφυγιάς, στις μάνες που πρέπει τα παιδιά τους να είναι άρρωστα, στα κρεβάτια, στις μάνες που πρέπει τα παιδιά τους να είναι άνεργα, στις μάνες που πρέπει τα παιδιά τους να αντιμετωπίζουν το φάσμα του χωρισμού και του διαζυγίου, τις μάνες που βλέπουν τα παιδιά τους δυστυχισμένα, στις μάνες που θέλουν να αλλάξουν αυτόν τον κόσμο, αλλά έχουν να αντιμετωπίσουν την ευτέρια και την ψευδιά αυτού του κόσμου. Μείνετε όρθιες, μάνες του κόσμου, και στηριχθείτε στη Μάνα Παναγία, από την οποία να λαμβάνετε και δύναμη, σήμερα γιορτή της Αγίας Υπαπαντής, δεσποτική και θεομητορική, με την οποία κλείνει ο λειτουργικός και ορτολογικός κύκλος που άνοιξε με τη γιορτή της Θείας Γεννήσεως. Γιορτή λοιπόν σήμερα χαράς, η οποία στην δική μας την ελληνοορθόδοξη παράδοση συνδυάζεται και με τη γιορτή της Μάνας. Στο πρόσωπο της Μάνας Παναγίας γιορτάζουν όλες οι μητέρες του κόσμου. Και ευχόμεθα ο Θεός να τις έχει καλά, να μας τις χαρίζει όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί όπως λέει και ένα ωραίο παραδοσιακό ποντιακό τραγούδι, η μάνα εν κρύο νερό, έζει και στο ποτήρι δεν μπαίνει. Έτσι είναι η μάνα πράγματι, είναι νερό που δροσίζει, που παρηγορεί, που ξεδιψά, που ενισχύει, που μας χαρίζει δύναμη και ελπίδα. Μεγάλη γιορτή σήμερα, ο Δεσπότης μας έκανε να κλάψουμε όλες. Η γιορτή της Μάνας, της Παναγίας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και ειρήνη. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Γιορτάζει η Παναγία μας σήμερα ευλογημένη. Γιορτάζουμε και εμείς μαζί της. Ναι, χρόνια πολλά σε όλους και για τη Μακεδονία μας. Μετά το πέρας της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, τελέστηκε μνημόσυνο υπεραναπαύσεως του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Χριστοδούλου, για τη συμπλήρωση 10 ετών από το θάνατό του. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης συγκινημένος τόνισε ότι οι παρακαταθήκες που μας άφησε ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος είναι πιο επίκαιρες από ποτέ, καθώς ο τελευταίος λόγος του μακαριστού εκφωνήθηκε στη Μακεδονία για την Μακεδονία. Ενθυμούμεθα με συγκίνηση, αλλά και με άπειρη ευγνωμοσύνη τον Αείπισκο Πατέρα μας, Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, από την κίνηση του οποίου επέρασαν ήδη 10 χρόνια και παρά πάσαν ανθρωπίνη λογική, αντί το μνημόσυνό του να ξεχνιέται, γίνεται ακόμα πιο δυνατό, γίνεται ακόμα πιο δυνατή και αναγκαία η μορφή του και τα λόγια του, τα οποία μας άφησε ως παρακαταθήκη. Και καθώς αυτές τις ημέρες αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις από τους γείτονες που αφορούν την ταυτότητά μας, τον πολιτισμό μας, το όνομά μας, που πάνε από την ψυχή μας, γιατί το όνομά μας έχει ψυχή μέσα, έχει ιστορία, ενθυμούμεθα με συγκίνηση αυτά τα οποία έλεγε εκείνος πριν 10 χρόνια για την Μακεδονία μας. Και είναι τόσο συγκλονιστικό, αν μη και προφητικό, ότι το τελευταίο κήρυγμα του πάνω στη γη, του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, ήταν στη Μακεδονία και για τη Μακεδονία. Τον Ιούνιο του 2007 έλεγε να μην ξεχνάτε τη Μακεδονία, επειδή κάποιοι σε αυτή την πατρίδα απεφάσισαν να αυτοκτονήσουν εθνικά, έλεγε εμείς δεν θα συμφωνήσουμε.
αρρωστήσουν, ούτε θα συγχωρεθούν προς αυτή την πρακτική. Να έρχεστε, λέει, στη Μακεδονία και να προσκυνάτε τους τάφους των Αγίων και των Ιερών. Να έρχεστε στη Μακεδονία για να αναβαπτίζεστε στους τρίτους και στις αξίες της φυλής μας, μιας φυλής μας την οποία θέλησαν κάποιοι να ταπεινώσουν. Αυτά έλεγε ο μακαριστός Χριστόπουλος τότε, γιατί με το πνεύμα των προφητικών που του είχε δώσει ο Θεός έβλεπε αυτά που ερχόταν. Θυμάμαι αρκετά πράγματα και είναι παραπάνω απαισθητή η απουσία του. Θεός χωρέστον, ήταν καλός, όλα καλά.